Οι αρματιστές της Εθνικής Φρουράς της Κύπρου ολοκλήρωσαν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 4 εβδομάδων στα Ισραηλινά άρματα μάχης Μερκάβα τον Μάιο, σύμφωνα με Ισραηλινές πηγές. Το πρόγραμμα που διεξήχθη στο Ισραήλ είχε ως στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων και της τεχνογνωσίας των στελεχών στα Ισραηλινά άρματα μάχης. Μάλιστα, φωτογραφίες από την άσκηση και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα δημοσιεύτηκαν στα social media. Η συνεργασία μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων της Κύπρου και του Ισραήλ σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση των στρατιωτικών τους δεσμών και φουντώνει τις φήμες για πιθανή προμήθεια αρμάτων μάχης από το Ισραήλ. Οι αρματιστές της Εθνικής Φρουράς, σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες, υποβλήθηκαν σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης 4 εβδομάδων στα προηγμένα άρματα μάχης του Ισραήλ Μερκάβα. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στη βάση της 460 τεθωρακισμένης ταξιαρχίας των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, γνωστούς και ως IDF, στο πλαίσιο των μαθημάτων εκπαίδευσης αξιωματικών που διεξάγονται από τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις. Ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο από τις πληροφορίες και τις φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας είναι ότι η εκπαίδευση φαίνεται να έγινε στο νεότερο τύπο του άρματος, δηλαδή το Μερκάβα 4, που είχαμε προτείνει στον MSHD ως ενδεχόμενο αντικαταστάτη των ρωσικών αρμάτων λίγο καιρό πριν τις πρώτες πληροφορίες της πιθανής συμφωνίας. Η απόφαση της Κύπρου να στείλει στελέχη της Εθνικής Φρουράς για εκπαίδευση στα Ισραηλινά άρματα μάχης Μερκάβα κρίνεται ως πολύ σημαντική, καθώς η Κύπρος είναι σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ένας από τους πιο πιθανούς αγοραστές των αρμάτων μάχης Μερκάβα MK2 και MK3, των οποίων η εξαγωγή προς δύο αδιευκρίνηστες χώρες ανακοινώθηκε πρόσφατα. Αν και επίσημα δεν διεξάγονται διαπραγματεύσεις για την απόκτηση των αρμάτων μάχης τύπου Μερκάβα, πιστεύουμε με βάση και την τελευταία αυτή πληροφορία ότι είναι πολύ πιθανό να έχουν διεξαχθεί συζητήσεις μεταξύ της Κύπρου και του Ισραήλ για το ζήτημα αυτό. Η πιθανή συμφωνία θα μπορούσε, όπως έχουμε αναφέρει ήδη στον MSHD, να αντιμετωπίσει τις υλικοτεχνικές προκλήσεις της συντήρησης των ρωσικών αρμάτων TAF-80U αλλά και την αντικατάσταση των παλαιών AMX-30. Συνοψίζοντας, η συμμετοχή των στελεχών της Εθνικής Φρουράς της Κύπρου στο πρόγραμμα εκπαίδευσης για τη χρήση των αρμάτων μάχης Μερκάβα αποτελεί ένα πολύ θετικό προηγούμενο, ακόμα και αν δεν υπάρχει συμφωνία προμήθειας, καθώς δείχνει το άριστο επίπεδο των σχέσεων των δύο κρατών. Πείτε μας τη γνώμη σας για την εξέλιξη αυτή στα σχόλια κάτω από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε την είδηση στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει και να κάνετε εγγραφή στον MSHD αν δεν έχετε κάνει ήδη, με ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας, nmshd.gr.